Κύριε Δελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Τόλιο και σε όλους τους ακροατές μας. Να είστε καλά. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από την υπόθεση Πολάκη και θα ήθελα έτσι να μου πείτε πώς την αξιολογεί και την προσεγγίζει το ΚΚΕ και σε επίπεδο πολιτικής αισθητικής, να το πω έτσι, αλλά και στην ουσία της αντιπαράθεσης. Ναι, νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας με την ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής τοποθετήθηκε για το θέμα και ο γραμματέας του κόμματος επίσης σε δημόσια παρέμβασή του. Εντάξει, οι δηλώσεις Πολάκη είναι χαρακτήριστες, είναι απαράδεκτες, είναι ανήθικες και οι δηλώσεις Πολάκη αλλά και η κάλυψη του κυρίου Τσίπρα στον υπουργό του, μην το ξεχνάμε. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη, δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα από εμάς για το ζήτημα αυτό. Τώρα, από και πέρα το τι γίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, το βλέπουμε όλοι, αλλά για το πώς επιχειρείται να αξιοποιηθεί, να αξιοποιηθούν μάλλον αυτές οι απαράδεκτες δηλώσεις Πολάκη με ένα νέο ακόμα γύρο έτσι στήρας και ανούσιας αντιπαράθεσης για μετά το Πάσχα στη Βουλή με ψήφους εμπιστοσύνης και τα λοιπά. Νομίζουμε ότι πάει πολύ και προσπαθούν και με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιώντας ακόμα και τέτοιες απαράδεκτες δηλώσεις, να στείλουν ένα γαϊτανάκι αντιπαραθέσεων χωρίς νόημα και χωρίς ουσία δύο κόμματα, και μιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, που έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι έχουν την ίδια στρατηγική, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, λειτουργούν μέσα στο ίδιο πλαίσιο θεό τους και έχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαία και κορώνα στο κεφάλι τους και προσπαθούν βεβαίως με τέτοια ζητήματα να ανανεώνουν κατά κάποιο τρόπο τις ανύπαρκτες ή τις ασήμαντες διαφορές. Να υποθέσω, κύριε Δελή, αν και βέβαια τώρα δεν θα εκβάλουμε εκεί πέρα, θα πάμε μάλλον σε ψηφία εμπιστοσύνης, ότι στην περίπτωση πρότασης δυσπιστίας το ΚΚΕ θα έχει μια στάση ανάλογη που έχει τηρήσει μια αδιαφορία απέναντι στο δικοματικό καυγά. Κοιτάξτε, εμείς συμμετέχουμε συνήθως στις συζητήσεις. Από εκεί και πέρα τώρα για το τι θα γίνει στην ψηφοφορία, καθίστε πρώτα να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αν θα γίνει, πότε θα γίνει, πώς θα καταλήξει να γίνει αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης και θα τοποθετηθούμε. Το ΚΚΕ πάντα νομίζω έγκαιρα τοποθετείται για τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτή τη στιγμή το διαβάστε κι εσείς, έτσι κι αλλιώς έχουμε και μία λίστα παροχών. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί, έστω και ως φυγή προς τα μπρος, θα έρθει στη Βουλή ένα πακέτο σημαντικών μέτρων και παροχών φοροπαλλαγών. Αυτά θα τα ψηφίσατε? Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς ψηφίζουμε ως κόμμα ότι οποιαδήποτε, ακόμα και το μικρό, το ελαχιστότατο μέτρο εκείνο που βοηθάει και δίνει μια ανάσα στους εργαζόμενους και στις απώλειες που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, πάει πολύ βεβαίως να πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό και να κοκορεύεται μάλλον, και πάει πολύ να πούν ευχαριστώ οι λαϊκοί άνθρωποι, οι μεροκαματιάρδες, όλοι αυτοί που είδαν τα εισοδήματά τους και τη ζωή τους να τσακίζεται όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και από τα τρία κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Γιατί ξέρετε κύριε Τόλιο, αυτό τελικά θυμίζει σε εμάς εκείνο το περίφημο «μας πήρανε την κότα και μας γυρνάνε πίσω το αυγό». Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται, και αυτό μάλιστα το αυγό μπορεί να είναι και κλούβιο, γιατί ανάμεσα στα περισσότερα που προβλέπουν συνήθως αυτά τα κοινωνικά πακέτα παροχών του ΣΥΡΙΖΑ, τα περισσότερα αφορούν και από αυτήν την πλευρά πάλι το κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους και πολύ λίγα καταλήγουν στους εργαζόμενους. Τώρα κύριε Δελή, καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά να σας πω κάτι. Το ΚΚΕ, παρόλα αυτά, βλέποντας και τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να φτάσει σε σημαντικά, αν θέλετε, κάποιοι λένε αξιοπρεπή ποσοστά. Θα περίμενε κανείς ότι σε αυτό το καθημαγμό, με αυτή την κρίση δηλαδή, τουλάχιστον θα είχαμε ενίσχυση κινημάτων υπέρ των εργατικών ετοιμάτων. Έχετε σκεφτεί το γιατί δεν μπορείτε να διευρύνετε την αποδοχή, μήπως υπάρχουν θέματα, προβλήματα και δικά σας δηλαδή που πρέπει να εξετάσετε? Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, το κύρος και η επιρροή του κόμματος, κύριε Τόλιο, είναι πολύ ευρύτερο από την όποια εκλογική του αποτύπωση κάθε φορά. Και αυτό νομίζω ότι το ξέρει και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, η ύπαρξη του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά ευεργετική για το εργατικό, για το λαϊκό κίνημα. Σκεφτείτε μονάχα τι θα γινόταν, και ας σκεφτούν οι εργαζόμενοι τι θα γινόταν στη χώρα μας, αν δεν υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα, τι θα γινόταν στην πατρίδα μας και για τους εργαζόμενους, αν δεν υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα να λειτουργεί με τα χαρακτηριστικά που λειτουργεί. Από εκεί και πέρα, τώρα στις εκλογές, νομίζουμε ότι υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία αυτό να ανατραπεί και ο κόσμος, ο οποίος
βλέπει με θετικό μάτι, στέκεται δίπλα του, συμμετέχει στους αγώνες. Νομίζουμε ότι τούτη τη φορά μπορεί και πρέπει να κάνει το βήμα αυτό, έτσι ώστε το Κομμουνιστικό Κόμμα να έχει μια πολύ καλή εκλογική επίδοση. Θα επιμείνω. Εμείς λέμε ακόμα και την τρίτη θέση. Θα επιμείνω. Γιατί όχι, για να γκρεμίσουμε τη Χρυσή Αυγή. Α, μιας και το είπατε. Μιας και το είπατε, δεν είναι οδυνηρή και για εσάς η εικόνα ότι η Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή συσπηρώνει, ας πούμε, το αδύναμες μονάδες λαϊκά στρώματα προς αυτό το επίπεδο, αντί να είναι δίπλα στο ΚΚΕ. Αυτό είναι και εντάξει, δικό σας πολιτικό θέμα, δεν αφορά μόνο τους ακροδεξιούς. Ναι. Εντάξει, καταρχήν να σώψονται αυτοί που με την πολιτική τους οδηγούν ένα κόσμο εκεί. Αυτοί οι οποίοι λερώνουν αξίες και οράματα, αυτοί οι οποίοι στο όνομα της προόδου της αριστεράς κτλ. Συναγελάζονται με τον Τραμπ, συμμετέχουν σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις και σε κάθε περίπτωση τσακίζουν τη ζωή του λαού κάθε μέρα. Ας όψονται αυτοί, ας δούνε αυτοί τις δικές τους ευθύνες. Εμείς λέμε ότι, επαναλαμβάνω, ότι και στις εκλογές υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τον κόσμο, ένα κόσμο ο οποίος αρχίζει και αντιλαμβάνεται πια τον εγκληματικό χαρακτήρα μιας ναζιστικής οργάνωσης, διότι περί αυτού πρόκειται, κύριε Τόλιο. Είναι μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση, υπόδικη μάλιστα, η δίκη της οποίας καθυστερεί και εδώ είναι τεράστιες, μα τεράστιες οι ευθύνες οι κυβερνητικές του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση ο κόσμος και στις εκλογές αλλά και στο κοινωνικό πεδίο νομίζουμε ότι έχει υποχρέωση και είναι στο χέρι του να απομονώσει αυτήν την... Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Δελή, γιατί αυτή τη στιγμή διαβάζοντας όλες τις μάλιστα δημοσιοποιήσεις εγώ, δηλαδή τρεις-τέσσερις τελευταίες που δείχνει ότι το ΚΚΕ, σε αντίθεση με τα δύο μεγάλα κόμματα που εκεί κάτι γίνεται, αλλά και τη Χρυσή Αυγή, το ΚΚΕ έχει σχεδόν μηδενική απήχηση στη γενιά των 17, 18, 19 χρονών. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα πολιτικής φρεσκάδας, να το πω έτσι, του ΚΚΕ? Το πώς μιλάει σε αυτές τις γενιές. Ναι, δεν έχω υπόψη μου αυτές τις δημοσκοπήσεις. Εγώ γνωρίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στις κινητοποιήσεις της νεολαίας στα σχολεία, στις σχολές, στα πανεπιστήμια, τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ μπαίνουν μπροστά και συσπυρώνεται ένας κόσμος, ένας αρκετός κόσμος θα έλεγα εγώ, από αυτούς οι οποίοι βλέπουν ότι η ζωή μπορεί να πάει μπροστά μονάχα με προσπάθεια και με αγώνες και όχι, και όχι με ευχές και παρακάλια. Με αυτή την έννοια θεωρώ, δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις, αλλά νομίζω ότι η επιρροή του ΚΚΕ και στην νεολαία ανεβαίνει συνεχώς. Ίσως όχι όσο θα θέλαμε, μάλλον όσο θα ήταν... Όσο χρειάζονται οι σημερινές ανάγκες, αλλά σε κάθε περίπτωση ανεβαίνει. Mm-hmm. Και νομίζουμε ότι μπορεί να ανέβει ακόμα περισσότερο. Εγώ, κύριε Δελή, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκλογές, για να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ.